Γεια σας και πάλι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο παρόν βίντεο, κυρίες και κύριοι, θα εξετάσουμε ορισμένες από τις πολύ βασικές λειτουργίες που μπορούμε να κάνουμε στη στατιστική με την γλώσσα R. Κάποιες συναρτήσεις οι οποίες μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με τα περιγραφικά στατιστικά μιας μεταβλητής. Θα το δούμε αυτό εδώ και τόσο στην κονσόλα όσο και στο R Studio. Από ένα σημείο όμως και μετά θέλω να σας πω ότι θα εγκαταλείψουμε γρήγορα την κονσόλα και θα μεταβούμε μόνο στο R Studio. Ωστόσο, αν ποτέ δεν έχετε στη διάθεσή σας το R Studio, έχετε την... να ξέρετε ότι μπορείτε να το να δουλέψετε και αλλιώς και να μπορείτε να υπολογίσετε παρόμοιες ποσότητες. Θα χρησιμοποιήσουμε μια απλή μεταβλητή, η οποία έχει μόνο 4 στοιχεία, το 1, το 2 και το 3 και το 4. Τέτοιες μεταβλητές στην R, όπως βλέπετε, μπορούν να οριστούν πολύ εύκολα με αυτήν εδώ την εντολή, χρησιμοποιώντας δηλαδή τη συνάρτηση C, βάζοντας μέσα στις παρενθέσεις χωριζόμενες με κόμματα τις τιμές που θέλουμε, και μπορούμε να αναθέσουμε αυτό το σύνολο τιμών σε ένα όνομα, όπως για παράδειγμα είναι εδώ το Χ, το X αν θέλετε, είτε με τον τελεστή ανάθεσης, είτε πολύ απλά ακόμα και με το ίσον. Κάτι τέτοιο μπορούμε να το κάνουμε εδώ, στην κονσόλα της R για παράδειγμα, γράφοντας Χ, ότι το Χ παίρνει τις τιμές 1, 2, 3, 4, αυτό εδώ, από εδώ και κάτω να έχουμε υπόψη μας ότι το Χ είναι αυτό εδώ. Θέλω να σας πω ότι τέτοιες απλές μεταβλητές όπου έχουμε σειριακούς αριθμούς για παράδειγμα, μπορούμε απλά να το γράψουμε και έτσι, 1 έως 4 συγγνώμη, και να γράψουμε για παράδειγμα εδώ, ας το δούμε λίγο εδώ παραπάνω καλύτερα, ότι το Χ ισούται με τη μέσα από το 1 έως το 4, είναι αυτό εδώ, ή ακόμα και έτσι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τις γράφουμε σταδιακά. Είναι πολύ εύκολο να γράψει κανείς τη μέσα από το 1 στο 4, αλλά πιθανά από το 1 στο 50 ή στο 100 να είναι κουραστικό. Με τον ένα τρόπο ή τον άλλον μπορούμε να πάρουμε λοιπόν αυτές τις τιμές. Από εκεί και μετά, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να υπολογίσουμε μια σειρά από μεταβλητές και συγγνώμη, μια σειρά από περιγραφικά στατιστικά αυτής της μεταβλητής. Για παράδειγμα, να βρούμε τη μέση τιμή του Χ, της μεταβλητής Χ, η οποία νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να υπολογιστεί στο 2,5 όπως είναι εδώ. Τέτοιες λειτουργίες, κυρίες και κύριοι, στην R γίνονται με την κλίση συναρτήσεων. Υπάρχει δηλαδή μια συνάρτηση η οποία λέγεται min και υπολογίζει τη μέση τιμή. Αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με το τι κάνει μια συνάρτηση και το τι είναι αυτό το οποίο υπολογίζει, μπορείτε πολύ απλά να πληκτρολογήσετε το ερωτηματικό και το όνομα της συνάρτησης και να διαβάσετε σχετικά τη βοήθεια που σας παρέχεται. Μπορείτε να μεταβείτε στην παρακάτω σελίδα με το space, με τον κενό χαρακτήρα, και στο τέλος να κλείσετε με το πιέζω στο Q, να δώσετε δηλαδή quit στη βοήθεια. Θα φύγουμε όμως, όπως σας έχω πει, από την κονσόλα, κυρίες και κύριοι. Θα ανοίξουμε λίγο αυτό εδώ το πρόγραμμα, το R Studio, όπως το έχουμε εγκαταστήσει, θυμάστε. Και μπορούμε την ίδια διαδικασία να την κάνουμε και εδώ, να δηλώσουμε δηλαδή μια μεταβλητή, όπως για παράδειγμα είναι το Χ, έτσι, ή να στη συνέχεια να υπολογίσουμε τη μέση τιμή που είναι το μην Χ εδώ. Από την άλλη μεριά μπορούμε να κάνουμε το εξής. Μπορούμε να ανοίξουμε εδώ ένα R-Script αρχείο και να πληκτρολογήσουμε εδώ τις εντολές και στη συνέχεια να τις εκτελέσουμε. Για παράδειγμα, τώρα εγώ εδώ απλά θα τις αντιγράψω από το ένα μέρος στο άλλο, αλλά μπορείτε να τις πληκτρολογήσετε εσείς ή απλά και εσείς να τις πάρετε από κάποια άλλη εξωτερική πηγή, και στη συνέχεια εδώ να εκτελέσουμε αυτή την εντολή και στη συνέχεια αυτή την εντολή. Για τη δική σας διευκόλυνση, όλες αυτές οι εντολές που θα μιλήσουμε για τις οποίες θα μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο σας παρέχονται εδώ κάτω από ένα επισυνναπτόμενο αρχείο, το οποίο μπορείτε να το ανοίξετε απευθείας στο R Studio. Εδώ είναι. Το αρχείο αυτό λέγεται R Base Stats 1. Λοιπόν, και έχει να κάνει με το εξής, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ξαναορίζουμε εδώ την μεταβλητή. Δεν χρειάζεται να το ξανακάνουμε βέβαια, αλλά τέλος πάντων μια σκηνική πρώτη μας εντολή. Και στη συνέχεια θα πούμε έτσι λίγο σύντομα μερικές βασικές συναρτήσεις που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στα περιγραφικά στατιστικά. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι η συνάρτηση μην Χ υπολογίζει τη μέση την αριθμητική τιμή μιας μεταβλητής,
Εδώ το, η μεταβλητή Χ, X αν θέλετε, έχει μέση τιμή το 2,5. 1 και 2 και 3 και 4, δια 4 μας κάνει, όπως νομίζω πολύ εύκολα μπορείτε να υπολογίσετε και μόνοι σας, το 2,5. Το median, η συνάρτηση median είναι αυτή που μας επιστρέφει την διάμεση τιμή, η οποία κατά γενική έτσι, ομολογία και από ό,τι ξέρετε και από το μάθημα της στατιστικής δεν ταυτίζεται πάντα με τη μέση τιμή. Το median όμως εδώ ταυτίζεται, δηλαδή για αυτό το σύνολο δεδομένων, το 1, 2, 3, 4, ο μέσος και ο διάμεσος είναι το ίδιο νούμερο, ο ίδιος αριθμός, το 2,5. Σας υπενθυμίζω για ότι για μεταβλητές με άρτιο πλήθος όπως είναι εδώ, ο διάμεσος είναι το μέσος των δύο μεσαίων όρων, του 2 και του 3. Από την άλλη μεριά, μια συνάρτηση όπως είναι εδώ η SAM μπορεί να κληθεί για να μας δώσει το άθροισμα της μεταβλητής Χ, δηλαδή 1 και 2 και 3 και 4 που κάνει 10, το μην Χ για να μας δώσει τον ελάχιστο όρο από τις μεταβλητές, την ελάχιστη τιμή δηλαδή που έχει το Χ που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι το 1, το max Χ το οποίο θα μας δώσει το 4, τη μέγιστη τιμή δηλαδή, και από εκεί και μετά μπορούμε να δούμε κάποιες άλλες ποσότητες όπως για παράδειγμα είναι η variance, η διακύμανση δηλαδή που έχει μια μεταβλητή. Εδώ είναι το 1,66 περίπου, το 1 και 2 τρίτα δηλαδή, ή η τετραγωνική ρίζα αυτής της ποσότητας που μπορούμε να την υπολογίσουμε σαν την τυπική της απόκληση, που είναι το 1,29, ή αν με τη συνάρτηση SD δηλαδή όπως το γράφουμε εδώ. Λοιπόν, ή αν θέλετε μπορείτε να καλέσετε το συνδυασμό των συναρτήσεων SQRT και VAR, δηλαδή να υπολογίσετε πρώτα την διακύμανση, το variance, και μετά να καλέσετε την συνάρτηση της τετραγωνικής ρίζας που είναι το SQRT, για να υπολογίσετε και πάλι την τυπική απόκληση. Επίσης κυρίες και κύριοι μπορείτε να υπολογίσετε και τα ποσοστιαία σημεία, τα quantiles με λίγα λόγια μιας μεταβλητής. Σας υπενθυμίζω ότι εδώ υπολογίζουμε τα τεταρτημόρια της, δηλαδή με λίγα λόγια βλέπουμε ότι μέχρι την τιμή 1,75 βρίσκεται το 25% των τιμών της μεταβλητής, μέχρι την τιμή 2,5 βρίσκεται το 50% των τιμών της μεταβλητής, των στοιχείων της μεταβλητής και ούτω καθεξής. Τώρα για μεταβλητές με τόσο μικρό πλήθος δεδομένων δεν έχει και πολύ νόημα να υπολογίζουμε τα quantiles, αλλά για μεγαλύτερο πλήθος αυτό είναι κάτι το οποίο κάνουμε πολύ συχνά. Και θα κλείσουμε κυρίες και κύριοι με την εντολή, με την συνάρτηση αν θέλετε Summary X, η οποία όταν καλείται μας δίνει κάποια έτσι, περιγραφικά, συνοπτικά, στατιστικά αυτής της μεταβλητής. Έτσι για παράδειγμα μπορούμε να μάθουμε εδώ ότι ο διάμεσος είναι το 2,5 όπως είναι και ο μέσος, ή για παράδειγμα ότι ο ελάχιστος όρος είναι το 1, ο μέγιστος είναι το 4 και ούτω καθεξής, ή κάποιες πληροφορίες εδώ για τα quantiles κτλ. Με λίγα λόγια το summary είναι ένας συνδυασμός από quantile, minimum, maximum και mean και median συναρτήσεων. Αν έτσι θέλουμε κάπως γρήγορα και απλά να δούμε κάποια περιγραφικά στατιστικά γύρω από μια μεταβλητή, πολύ απλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση summary. Από εκεί και μετά βέβαια αργότερα θα δούμε και άλλες συναρτήσεις για πιο περισσότερους και πιο πολύπλοκους στατιστικούς υπολογισμούς. Τα βασικά περιγραφικά στατιστικά όμως μιας μεταβλητής όπως για παράδειγμα είναι ο μέσος, ο διάμεσος, το άθροισμα, ο ελάχιστος και ο μέγιστος όρος, η μέση τιμή, η διακύμανση κτλ. Μπορούν να βρεθούν με συναρτήσεις και διαδικασίες που μόλις έχουμε περιγράψει. Δεν νομίζω να δυσκολευτείτε καθόλου για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συναρτήσεις στην R, είτε στο RStudio που δείξαμε εδώ ευθύς αμέσως, είτε στην κονσόλα της R που δείξαμε λίγο στην αρχή αυτού του βίντεο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.